Κάθε εβδομάδα ο Έκτορας Βοτρίνη επισκέπτεται ένα εστιατόριο που αντιμετωπίζει προβλήματα και έχει ζητήσει τη βοήθειά του. Σε περίμενα πώς και πώς. Αποστολή του να δώσει νέα πνοή στην επιχείρηση με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Έλα! Σέρβις! Έχει μόνο 4 ημέρες για να τα καταφέρει. Ποιος είναι όμως ο Έκτορας Βοτρίνη? Πρόκειται για έναν από τους καλύτερους και πιο δημιουργικούς σεφ της Ελλάδας. Τα εστιατόρια του στην Κέρκυρα και τη Θεσσαλονίκη αποτελούν πόλο έλξης για τους γκουρμέ όλης της χώρας. Και τα πιάτα του αναγάγουν τη γαστρονομία σε τέχνη. Από το 2003 βραβεύεται κάθε χρόνο από τον έγκριτο διαγωνισμό των Χρυσών Σκούφων, ενώ έχει αποσπάσει 3 φορές τον τίτλο του καλύτερου σεφ. Αυτή την εβδομάδα ένα εστιατόριο στο Ηράκλειο της Κρήτης έχει ζητήσει τη βοήθεια του Έκτορα Μποτρίνη. Ο Γιώργος Δημητροκάλης άνοιξε το εστιατόριό του στην περιοχή πριν από πολλά χρόνια και έκτοτε η δουλειά πήγαινε καλά. 17 χρόνια η πίτσα μας και όνομα στο Ηράκλειο. Τα τελευταία 2 χρόνια όμως τα χρέη αυξάνονται καθημερινά με αποτέλεσμα η επιχείρηση να απειλείται με λουκέτα. Είμαστε καταχρεωμένοι, έχουμε υποθηκεύσει το σπίτι μας, την περιουσία μας. Πού εντοπίζονται όμως τα μεγαλύτερα προβλήματα? Στο συγκεντρωτικό και αυταρχικό χαρακτήρα του ιδιοκτήτη? Θα τα κάνω όλα μόνος μου, φύγετε όλοι από εδώ! Στο κοινό μενού για το εστιατόριο και τη διανομή κατοίκων? Πρέπει να υπάρχει κάτι διαφορετικό στο μενού του εστιατορίου, οπότε στον τελείδε. Ή στην αδυναμία του ιδιοκτήτη να δεχτεί την κριτική των πελατών? Άμα δεν σε αρέσει το μαγαζί, μην τζανάρνει! Για να μην κλείσει το εστιατόριο, πρέπει ο Γιώργος να αναθεωρήσει τη στάση του απέναντι στα πράγματα. Θα καταφέρει ο Έκτορας Βοτρίνη να σώσει το εστιατόριο? Εφιάλτη στην κουζίνα. Αυτή την εβδομάδα η αποστολή του Έκτορα Μποτρίνη βρίσκεται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το Ηράκλειο είναι η 5η μεγαλύτερη σε έκταση και πληθυσμό πόλη της Ελλάδας. Χιλιάδες τουρίστες καταφθάνουν κάθε χρόνο στο νησί για να επισκεφθούν τα αξιοθέατά του. Για το λόγο αυτό, τα εστιατόρια και τα καφέ κάθε είδους συγκαταλέγονται στις πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις του νησιού. Βρισκόμαστε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο. Η Κρήτη φημίζεται για τις μαντινάδες, τα σκαλτσούνια και φυσικά τη ρακή της. Η οικονομία της στηρίζεται στον τουρισμό, όπως πολλά ελληνικά νησιά άλλωστε. Και όπως είναι λογικό, εκατοντάδες καφέ, μπαρ και εστιατόρια έχουν ανοίξει στο νησί τις τελευταίες δεκαετίες. Στο Ηράκλειο λειτουργεί και το εστιατόριο του Γιώργου Δημητροκάλη. Το τελευταίο διάστημα η επιχείρηση καταραίει, με αποτέλεσμα το εστιατόριο να απειλείται με λουκέτο. Για το λόγο αυτό, ο 55χρονος ιδιοκτήτης ζήτησε τη βοήθεια του Έκτορα Μποτρίνη. Εδώ στο Ηράκλειο λειτουργεί επί 17 χρόνια η πιτσαρία του Γιώργου. Μέχρι πριν λίγο καιρό οι δουλειές πήγαιναν πάρα πολύ καλά. Τον τελευταίο καιρό όμως τα πράγματα δεν είναι και τόσο ευχάριστα. Το μαγαζί έχει χάσει σχεδόν όλη την πελατεία του. Πάμε να δούμε πού οφείλεται. Ο σεφ μας είναι έτοιμος να συναντήσει τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου και να ακούσει τα προβλήματά του. Τι γίνεται, καλά. Έκτορα, καλώς ήρθες. Ο Γιώργος, σε περίμενα πώς και πώς. Καλώς τον Έκτορα. Καλώς ήρθες. Είχε εκεί είμαι εγώ, γυναίκα του Γιώργου. Καλά, μια χαρά σε λίγο. Μια χαρά. Η εμφάνιση του Γιώργου ξαφνιάζει το βραβευμένο σεφ. Τι γίνεται? Προσπαθούμε, εδώ. Τα πράγματα δεν πάνε Έκτορα καλά τον τελευταίο χρόνο. Είσαι κριτικός εσύ, δεν ακούω το. Εγώ είμαι από την Άξο. Ήρθα εδώ για σπουδές. Παντρεύτηκα με τη γυναίκα μου. Με τι σπουδές, δηλαδή τι? Έχω σπουδάσει ηλεκτρολόγος. Ασχολήθηκα με κάποιες άλλες δουλειές πιο μπροστά. 17 χρόνια τώρα ασχολούμαι με τη δουλειά του εστιατόρια. Και πώς πάει? Δεν πάμε καθόλου καλά, ειδικά τον τελευταίο χρόνο καθόλου καλά. Έχουμε φτάσει σε ένα οριακό σημείο. Είμαστε σημείο 0. Δεν πάει τίποτα πιο κάτω. Είμαστε καταχρεωμένοι. Έχουμε υποθηκεύσει το σπίτι μας, την περιουσία μας. Αν δεν γίνει κάτι μαγικό, τα χάσαμε όλα. Θα γίνεται κατανοητή. Εγώ θα δω τον κατάλογο. Θα δοκιμάσω φαγητό και θα πω μετά. Ωραία, ωραία. Θα έρθει ο Κώστας να πάρει παραγγελία. Ωραία. Οι ιδιοκτήτες αφήνουν τον Έκτορα Μποτρίνη να επιλέξει το φαγητό του. Ανησυχεί ο Γιώργος για την κριτική που θα δεχθεί? Ο χώρος είναι κουντός, αλλά πεντακάθαρος. Φαίνεται ότι ασχολούνται με αυτό το πράγμα. Θυμίζει ιταλική πιτσερία δεκαετίας του 80. Το ζευγάρι φαίνεται ένα αγαπημένο ζευγάρι. Ο Γιώργος είναι στο επάγγελμα, ήταν ηλεκτρολόγος. Και μου πλασαρίστηκε σαν το alter ego μου, με καπέλο και ποδιά. Ήταν ηρωνικό, ήταν μήνυμα. Θα δούμε. Δεν έχω καμιά νευρικότητα, ούτε κανένα διασμό. Το φαγητό μου είναι καταπληκτικό. Το επιβεβαιώνουν τόσοι πελάτες που έχουν παρέασει κατά καιρούς από εδώ. Εντάξει, το ότι δεν έχουμε δουλειά, αυτό ίσως οφείλεται κάπου αλλού. Ξεκινάμε τον κατάλογο, μορεκτικά. Ναι. Μετά πηγαίνουμε σε ομελέτες. Μετά πάμε σε ελληνική και μικρασιάτικη κουζίνα. Έχει γύρω στις 20 μακαρονάδες. Πάμε σε σουβλάκια. Και πάμε σε πίτσες. Έχει 300 κωδικούς μέσα. Μου θυμίζει εγκυκλοπαίδεια μαγειρικής. Νομίζω ότι είναι ένας κατάλογος φτιαγμένος πραγματικά από έναν ηλεκτρολόγο.
Σας παραγγείλουμε λοιπόν. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά. Παρακαλώ. Λοιπόν, μιας και έχουμε πιάσει όλη την Ιφίλιο, ας πάμε λίγο Μεξικό. Σίλικον κάρνε. Ωραία. Θέλω ένα ριζότο αλα σεφ, μία αραμπιάτα και... Κώστα, τι έγινε? Δεύτερον, στήσω από εδώ, είναι ο γιος μου. Κάνει το σερβίρισμα, θα τον περπιθούμε τον άνθρωπο ή θα μας... Τίποτα θα βρει, εντάξει. Σίγουρα. Λοιπόν, έχω να πιστεύω ότι το φαγητό μου θα σε κουφάνει. Δεν θα έχει φάει. Μην γελάς, δεν θα έχει φάει καλύτερο φαγητό. Άκου που σου λέω. Λοιπόν, τελειώστε και να τα ετοιμάσουμε. Αν είναι να κουφαθώ, φέρτε όλο και πιο αργά, έτσι. Για να έχω χρόνο. Ναι, εντάξει, θα είναι λίγο γρήγορα. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Πάντα έτσι κάνει. Θέλει να τα κάνει όλα μόνο του. Όλα. Πολλά νεύρα. Καλά. Θα μου φέρει και μια πίτσα αφού είναι σπεσιαλιτέ. Ό,τι θες εσύ. Ο πατέρας μου συνέχεια θέλει να μας ελέγχει, να δει αν τα κάνουμε καλά όλα. Και τον έχουμε πάνω από το κεφάλι μας όλη την ώρα. Έκανε τον κατάλογο, μαγειρεύει, ελέγχει το σέρβις, μέσα στα νεύρα. Νομίζω ότι πρέπει να έχει φτιάξει και τα ηλεκτρικά πάντως. Κακά τα ψέματα, το αφεντικό εδώ πέρα είναι ένα και μέχρι στιγμής τα ενία. Το αφεντικό κοινός είμαι εγώ. Τελείωσε. Η παραγγελία φτάνει στην κουζίνα. Αυτά εδώ παρήγγειλε. Ναι. Τον τρελάνω τώρα. Ο Γιώργος ξεκινά την ετοιμασία των πιάτων για το σεφ μας, ενώ το τηλέφωνο για παραγγελίες αρχίζει να χτυπά. Τηλέφωνο πάρτε, παιδιά. Ακούμε γρήγορα. Έλα, παιδιά, τι έγινε, τηλέφωνο. Μια ώρα χτυπάει, μια ώρα. Ο ιδιοκτήτης είναι εκνευρισμένος. Κώστα, ετοιμάσου, βγάζουμε σε ένα λεπτό φαγητό. Έλα, η παραγγελία από το τηλέφωνο, τι έγινε ακόμα. Έλα, μας πιάσανε γρήγορα. Κική, τρέξε. Ναι, συνέχεια όλα τα ίδια μου κάνεις. Δεν τον πρόλαβες τη μια φορά, δεν τον πρόλαβες την άλλη. Τι θα γίνει, θα βγάλουμε λίγο δουλειά εδώ πέρα. Έλα. Τι έγινε? Τελείωνε. Τελείωνε και τελείωνε. Όλα τα ίδια μου λέτε και με κάνετε άνω κάτω. Μου έχουν την Αγία μου, που μου έχουν το αυτή τη στιγμή. Τηλέφωνο πάρτε, παιδιά. Πιστεύω ότι τέτοια πιάτα μέχρι σήμερα δεν έχει ξαναφάει. Δεν ξέρω τι το ταΐζανε τόσο καιρό, αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτά τα πιάτα δεν τα ξαναδοκιμάσει. Ο Κώστας, ο γιος του Γιώργου, σερβίρει την παραγγελία. Τι είναι αυτό? Οι πατάτες, τσίλικον κάρνε. Και η σπεσιαλιτέ. Η πίτσα. Ναι. Κάτι να πιείτε? Νερό. Πώς θα φανεί στο σεφ μας το φαγητό? Η ραμπιάτα έχει κρέμα γάλακτος, υπερυγκατώνει και είναι πένες. Έχει ικανοποιητική γεύση η ραμπιάτα? Μόνο ραμπιάτα δεν είναι. Βάζω συνταγή. Πλάκα είναι ότι και το ριζότο και οι πένες έχουν τα ίδια υλικά. Δηλαδή πιπεριά, μανιτάρι, μπέικον, είναι ελλαντικό. Φαντασία, βλέπω, φοβερή. Το νεράκι σας. Θέλετε κάτι άλλο? Ωραία. Αυτή δεν είναι αραμπιάτα. Αλλά τι είναι? Πες του, ποιος σου έδωσε τη συνταγή? Δεν σας άρεσε? Δεν είναι συνταγή που γράφει στον κατάλογο. Καλώς, εντάξει, θα το πω. Η αραμπιάτα παίρνει το δρόμο για την κουζίνα. Σε λίγο, οι τηλεφωνικές παραγγελίες προκαλούν έντονο εκνευρισμό στον Γιώργο. Α, έκλεισε, έτσι! Έκλεισε το τηλέφωνο! Ο βραβευμένος μας σεφ και ο ιδιοκτήτης συγκρούονται με ένταση. Θα εισπράξει ο Γιώργος θετικά σχόλια για τις μαγειρικές του ικανότητες από τους συγγενείς του? Ο ιδιοκτήτης αντιδρά με την παρουσία του Έκτορα Μποτρίνη στην κουζίνα. Σε παρακαλώ, Έκτορα, έλα, σε παρακαλώ, πέρασε έξω. Εφιάλτης στην κουζίνα. Εφιάλτης στην κουζίνα στο Ηράκλειο. Ο Έκτορας Μποτρίνη γνώρισε για πρώτη φορά το 55χρονο Γιώργο και τη σύζυγό του Κική. Ξαφνιάστηκε με την εμφάνιση του ιδιοκτήτη. Και μου πλασαρίστηκε σαν να είναι το alter ego μου, με καπέλο και ποδιά. Πληροφορήθηκε την απελπιστική οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Αν δεν γίνει κάτι μαγικό, τα χάσαμε όλα. Πώς θα αντιδράσει ο Γιώργος με την επιστροφή της αραμπιάτα? Μου πρέπει να σε ρωτήσω ποιος έδωσε τη συνταγή. Έτσι σου είπε, ποιος σου μου έδωσε γείτονα. Πες το, ο γείτονας μου την έδωσε τη συνταγή. Δεν τάρισε? Αυτό από το ανθρώπου. Ναι, πες το, ο γείτονας, πες το, ότι μου έδωσε τη συνταγή. Και άμα δεν τα αρέσει, να έρθει να με ρωτήσει εμένα. Εγώ πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος έχει χάσει καλά-καλά τα μυαλά του. Η αραμπιάτα γίνεται έτσι. Τώρα, εξυπνάδε, ήθελε να πουλήσει. Τι ήθελε να κάνει, δεν ξέρω. Μας βγάλει άχρηστη ύστερα από 17 χρόνια να μας βγάλει άχρηστους. Δεν μπορεί όλος ο κόσμος που ερχόταν εδώ να μην τάρισε τίποτα. Και ενώ ο Έκτορας Μποτρίνη δοκιμάζει την πίτσα, ο Κώστας του φέρει το μήνυμα του πατέρα. Ο γείτονας μου πρώτη την έδωσε. Τι είπε? Ο γείτονας. Ο γείτονας μάλλον πρέπει να ήταν Γάλλος. Την ετήκα στην κρέμα, όχι να την πάρεις. Πάρε και την πίτσα και πες να βρει ένα γείτονα Ιταλό να το μάθει τη συνταγή. Αυτή είναι χάλια. Και μια και πα, πάρε και το ριζότο. Μια και είμαστε σε Ιταλία. Δεν ήταν το καλύτερο να μεταφέρω τα μηνύματα του Έκτορα στον πατέρα μου. Σκέφτηκα ότι θα με πάρει ο διάλογος, κάτι θα γινόταν. Πολλά άξιστα, ο γείτονας πρέπει να είναι Γάλλος για την κρέμα Γάλλος. Πρέπει να πάρει ένα Ιταλό για το ριζότο για την πίτσα. Εντάξει, 17 χρόνια η πίτσα μας είχε όνομα στο Ηράκλειο. Τώρα την έβγαλε ο Έκτορας. Αυτά μου. Εντάξει, άσε, δεν πειράζει.
Άσε, άμα είναι να έρθει να μου τα πει εμένα ο ίδιος. Ο ίδιος να τα πει, ρε γα***, το διάλογο μου. Δεν ακούτε το τηλέφωνο που χτυπά. Ορίστε, μια ώρα ψάχνουμε να βρούμε το τηλέφωνο που είναι, μια ώρα το ένα το άλλο. Α, έκλεισε, έτσι. Έκλεισε το τηλέφωνο. Πέντε γραμμές. Δύο τηλεφωνήτριες, γιατί άμα είμαι εγώ μόνο τα καταφέρνω. Λάς, θα τα κάνεις όλα μόνος. Θα τα κάνω όλα μόνος μου, αφήγετε όλοι από εδώ. Μόνο φωνή και τίποτα άλλο. Τώρα θα το πάρεις, ναι ή όχι. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ορίστε, γεια σας. Μάλιστα. Σκανάνω κάτω, σου ανεβάζουμε την πίεση, μετά λέει να δουλέψει. Πώς να δουλέψει, παιδί μου, πώς. Είναι δικό του το φταίξιμο. Τέσσερις γραμμές νομίζω είναι ότι είναι πάρα πολλές. Τι θα γίνει τώρα, αυτά πιάτα του ΕΚ, τώρα θα έχουμε στη μέση. Άντε να μην τα πιάσει, θα τα πιάσει στα σκουπίδια όπως είναι. Άντε. Το σίγουρο είναι ότι η κουζίνα πνίγηκε σε μια σταγόνα νερό. Μια πορεία. Θα έρθει ο ταλέπορος ο τουρίστας από την Αγγλία στην Κρήτη να φάει σίλικον κάρνε. Εγώ αμφιβάλλω. Ο Έκτορας Μποτρίνη παίρνει το μεξικάνικο πιάτο και κατευθύνεται προς την κουζίνα. Στο θέμα του φαγητού δεν ανέχομαι να με απορρίπτει τόσο πολύ. Δεν λέω ότι είμαι θεός, αλλά πιστεύω ότι είμαι καλός, πολύ καλός. Αυτό το πράγμα με εκνευρίζει αφάνταστα όταν μου λέει ο άλλος ότι το φαγητό σου δεν είναι καλό. Μπα, μόνοι σας, ε! Φύγαν όλοι. Όλοι. Τα λέω στην ύφη να τα ακούει πεθερά. Θα έρθει ο τουρίστας ή ο τουρίστας ο Αθηναίος στην Κρήτη για να φάνε τσίλικον κάρνε. Ε? Και κακό τσίλικον κάρνε. Αραμπιάτα που δεν είναι αραμπιάτα και έχει κρέμα γάλακτος. Τι να φάνε. Δίκιο έχεις, Γάλλος την έμαθε γείτονας. Έτσι δεν είναι. Τα λες σωστά αυτά. Εγώ τα λέω είσαι σωστά. Με τα καλά σου. Εγώ είμαι πολύ καλά με τα καλά μου. Δεν γελάω. Εγώ δεν γελάω καθόλου. Ναι, εντάξει, εγώ δεν γελάω καθόλου, εντάξει. Θεωρώ ότι αυτό μπορεί να είσαι σεφ, μπορεί να έχει πάρει καπέλα, έτσι. Αλλά και εμάς κάτι μας μάθανε. Κάτι τρώει ο κόσμος όλο τόσα χρόνια. Δεν τρώει κατά ο κόσμος. Φαγητό τρώει. Αυτά τι είναι. Τι είναι κατά, είναι τώρα μετά από τόση ώρα που μου το έφερε στο κρύο. Απαράδεκτο. Και αραβιάτα θα πρέπει εκεί που είσαι να και βρίζει τη γυναίκα σου και να σε βρει. Άσε τώρα τώρα, να μα δείξει ποιο είναι το καλό γάμο το καλό. Εγώ ξέρω ποιο είναι το καλό. Σίγουρα δεν είναι αυτό. Ωραία, να έρθει αύριο να μου δείξει. Σίγουρα δεν είναι αυτό το καλό. Είναι απαράδεκτη κατάσταση και νομίζω. Άρε να μου ανοίξει τα μάτια. Άσε με μωρέ. Είπε πριν στον άνθρωπο. Ναι, πρέπει. Άσε με μωρέ τώρα, άσε με. Τώρα εξήγεται το να αφήνει και πίνει. Άσε με μωρέ τώρα. Άσε με μόνα για μου την. Άσε με τώρα, μέλο χάμω. Ήρθε ο Έκτορας τώρα. Να σε κάνει τον καμπό σου, εντάξει. Όλα τα ξέρουμε. Μην τον ξαναφήσετε να πίνει κρασί, κυρία. Είναι η κατάσταση, νομίζω, εκτός ελέγχου. Ο άνθρωπος έτσι σας κάνει συνέχεια. Κάνει τον έλεγχο πολλές Πρέπει φορές. Να σας δώσουμε παράσημο που είστε ακόμα εδώ. Πόσα χρόνια τον αντέχετε. Ναι, ναι, πες κι άλλα. Τέλος πάντων. Πες κι άλλα, δεν μου λες. Εγώ νομίζω ότι. Δεν μου λες, ήρθες για να μας βοηθήσεις ή ήρθες για να μας χωρίσεις. Να ξέρω δηλαδή. Εγώ ήρθα να πω τη γνώμη μου και να πω αυτό. Να πεις τη γνώμη σου, ωραία. Γιατί πρέπει, πόσα χρόνια πρέπει, με αντέχει. Πρέπει σαν εστίατρο. Πόσα χρόνια με αντέχει. Παράσιμο πρέπει να της δώσουμε. Παράσιμο. Ποια από πρέπει αυτά, να από σέβεσαι, να σέβεσαι τον πελάτη. Κοίταξε να δεις. Αυτά τα πράγματα τι είναι. Κρεμμύδια εδώ έξω χοντροκομμένα, ακόμα δουλεύεις μανιτάρια κονσέρβα, κοίταξε τα πως είναι. Ναι, μανιτάρια κονσέρβα δουλεύω. Εντάξει, αύριο να έρθω να μην πετάξεις μου. Άμα δεν πάρω τα κέρα να κοιτάζει καρφώσω, να μην με λένε με να μην προκαλεί. Ήρεμα, πήγε. Θα σε καρφώσω, στο πέντε να στην επέξω. Σταμάτα. Καλά, αυτά κάνω τώρα εδώ. Έχουμε και κόσμο. Άντε, μωρέ, ηρέμησε. Ήρεμα. Εντάξει, είπαμε να. Τι να μας βοηθήσει, μας έβγαλε τα μάτια, κατάλαβες. Πού τον έφυγε, βγήκε έξω. Όξο βγήκε, δεν αντέχει την κριτική. Άσε τώρα, μωρέ, χέστα όλα. Έλα! Γάμω την παιδεία μου, χέστα εκεί. Αυτό ναι, χωρίς. Γιώργο! Έλα, βγάλετε εκεί καμιά παραγγελία, σκούπισε, έλα. Έλα, Ιωάννα, σε παρακαλώ, χάμω να σκου. Να, κάψατε και τις πίτσες, γάμω την τρέλα μου, ναι. Αυτά ποιος θα τα πληρώσει, ποιος. Αυτό το αποψινό. Με άφησε άφωνη. Δεν ξέρω ότι είναι νευρικός, ότι παρεκτρέπεται, αλλά απόψε γίνανε πραγματικά ρεζίλη. Εγώ τον Έκτορα τον έφερα εδώ για να μου δώσει κάποιες ιδέες. Στο φαγητό, λίγο πολύ, δεν πιστεύω ότι παίζει τόσο μεγάλη σημασία. Σημασία παίζει κάτι άλλο. Τώρα, αν αυτός θέλει να το πέσει ξύπνιος, αν είναι λίγο τι υπερόπτης, αν είναι λίγο εγωιστής, αν είναι και λίγο τι χοντρομπάκας, εγώ δεν φταίω. Ο άνθρωπος είναι για δέσιμο. Αυτό που έγινε ήταν απαράδεκτο. Στηρίζει πράγματα που είναι λανθασμένα. Δεν ήρθα στην Κρήτη πάντως για να φύγω. Αύριο θα πάω σπίτι του.
και θα έχει μια ωραία έκπληξη. Δεύτερη ημέρα στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο Έκτορας Μποτρίνη κατευθύνεται προς το σπίτι του Γιώργου. Εκεί βρίσκονται ήδη συγκεντρωμένοι η πεθερά του Γιώργου, Σοφία, και ο κουνιάδος του Τάσος. Για ποιο λόγο του ζήτησε να βρίσκονται εκεί ο βραβευμένος Μασέρ? Βρίσκομαι έξω από το σπίτι του Γιώργου. Σήμερα ζήτησα σε όλη την οικογένεια να είναι εδώ να με περιμένει. Έχω μια πολύ ωραία ιδέα για γκάλοπ. Πάμε να δούμε. Θα αρέσει η ιδέα του σεφ μας στην οικογένεια. Τι έκανα, θα με αφήσετε έξω? Καλώς τον Έκτορα. Μπα. Εδώ είμαστε. Του δώσες κανένα ηρεμιστικό? Καιρό είχαν τα μάτια μου, καφέ. Τα δικά σου. Καφέ, τι να κάνω, έτσι που με έκανες εχθές, μόνο με τους καφέδες θα γίνω καλά. Χαμομήλι. Χαμομήλι, όχι, αυτό είναι επικίνδυνο, ε. Το επικίνδυνο. Εδώ είναι η οικογένεια. Η οικογένεια, η μητέρα μου είναι. Χαίρο πολύ. Καλά. Καλά είστε. Εσύ τα καλά είστε. Ο Κώστας που ξέρουμε, παραφός είναι από εδώ. Ο Έκτορας. Ένα γιατρό φέρατε. Γιατρό. Θα μας χρειαστεί. Θα δούμε. Ωραίο σπίτι. Στην πορεία θα δούμε. Ναι. Με τι κόμπα το φτιάξαμε αυτό το σπίτι, να τα δώσουμε στο παιδί. Εσείς το φτιάξατε. Οι γονείς μου. Οι γονείς, από τους γονείς το πήρατε. Και τώρα το παιδί να το χάσουμε. Κινδυνεύουμε γενικά. Εξού και τα νεύρα. Δικαιολογημένος τώρα. Είναι δικαιολογημένος, αλλά και υπερβολικός πιστεύω πολλές φορές. Θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο γκάλο. Τι λες? Θα πας στην κουζίνα και θα μαγειρέψεις. Συμφωνούμε. Και θα δοκιμάσουμε όλοι να δούμε τι άποψη έχουν για τα πιάτα σου. Να πάω, γιατί όχι. Λοιπόν, να δούμε. Να μαγειρέψεις. Να δω τι κριτική θα έχει σήμερα. Μπάχαλο θα τα κάνει πάλι, σίγουρος. Θα τους φτιάξω κόκορα παστιτσάδα. Είναι κερκυραϊκό φαγητό, αλλά θα το φτιάξουμε με ντόπιο κριτικό κόκορα. Εσύ είσαι αυτός? Ναι. Ναι. Ποιος είναι αυτός εδώ, ο μικρός? Ναι. Α, πολύ ωραίες. Έχεις άλλες φωτογραφίες? Έχω, ναι. Θα μου δώσεις? Είμαι κι εγώ Έκτορας Μποτρίνη της Κρήτης. Ορίστε. Ορίστε. Πολύ καλά. Τώρα περιμένουμε και το φαγητό του σεφ μέσα. Μάστορα. Α, ήταν ομορφόπεδο. Ο Γιώργος αρχίζει την προετοιμασία κόβοντας το κρεμμύδι. Ας θα βρούμε το λαδάκι. Ενώ ο χρόνος τον πιέζει. Να, έχει και μπαρτά σόπα. Άντε, άντε πάλι σήμερα. Άντε στο άλλο με τα νέα που θέλει να του μαγειρέψει και εδώ πέρα. Η ώρα περνάει και η κουζίνα μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο. Και εδώ από πάνω θα μας παρακολουθεί σήμερα, ε. Μας παρακολουθείς. Βλέπεις την κατάσταση της κουζίνας. Κουζίνα είναι αυτή που έχει η γυναίκα μου. Είναι κουζίνα. Θέλει γήπεδο ποδοσφαίρου για να μαγειρέψει. Θέλει γήπεδο ποδοσφαίρου. Ναι, δεν βρίσκεις τίποτα εδώ πέρα. Και ύστερα μου γκρινιάζει συνέχεια ότι το ένα ότι το άλλο. Πού είναι το κρασί, ρε γυναίκα? Το κρασάκι που το έχει να σβήσω λίγο το κοτόπουλο εδώ. Να κουφάνουμε λίγο τον Έκτορα. Να το κουφάνουμε σήμερα. Θα σου οργανώσει την κουζίνα, λέει. Εντάξει, μια εβδομάδα εδώ. 20 χρόνια. Από ό,τι είδα μέσα, όχι την έχει οργανώσει. Ορίστε. Μη μελετά τα θεία. Μόνο αυτά δεν έχει πιάσει ακόμα. Τι να κάνω? Κυρία μου, για να δούμε. Αυτό τι είναι, κοτόπουλο παστιτσάδα? Μια εικόνα χίλιες λέξεις. Έχεις βάλει το μισό λάδι της Κρήτης από μέσα. Εγώ δεν ξέρω, εγώ το βλέπω καταπληκτικό. Θα κρίνουν οι πελάτες. Που πρέπει να είστε αντικειμενικοί για να τον βοηθήσετε. Μην αρχίσετε τα ψέματα. Την αλήθεια θα πείτε. Πώς σας φαίνεται λοιπόν? Έτσι και έτσι. Ε? Έτσι και έτσι, ε. Κατάλαβα. Λοιπόν, εγώ πηγαίνω στο μαγαζί. Θα τα πούμε εκεί μετά. Και θα δούμε τι θα πούνε οι πελάτες απόψε. Έξε, εντάξει. Θα δούμε. Να σου πω. Τι έχετε να ακούσετε τώρα? Δεν θα θέλει να είμαι στη θέση σας. Ναι. Θα τα πούμε πάλι το βράδυ. Η παστιτσάδα που έφτιαξε ο Γιώργος δεν μ' άρεσε καθόλου. Λίγες ώρες μετά και στους δρόμους του Ηρακλείου η κίνηση συνεχίζεται. Στο εστιατόριο του Γιώργου έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για το βράδυ. Άραγε θα έρθει κόσμο στο μαγαζί έτσι ώστε ο βραβευμένος μας σεφ να μπορέσει να παρακολουθήσει τη λειτουργία της κουζίνας κάτω από πίεση. Τι κάνετε? Εδώ ετοιμάζουμε, κάνουμε προετοιμασία. Για απόψε, ε? Ό,τι μπορούμε, τρέχουμε συνεχώς. Καλά. Το τρέξιμο. Έρχομαι κι εγώ λίγο να την κουζίνα από κοντά. Ωραία. Καλώς να ορίσεις. Να είμαστε πάλι. Καλά. Καλώς ήταν. Πολύ καθαρή κουζίνα. Είμαι σίγουρος ότι εσύ την έχεις αναλάβει την καθαριότητα. Προσωπικά όχι. Γιατί ακρίνουμε από την οργάνωση που είχε το μεσημέρι να μαγείρευε σπίτι σου. Μ' αρέσει που προσέχεις τα υλικά. Άλλο που τα έχεις κάνει αχταρμά από τις δικές σου συνταγές. Μπράβο, συγχαρητήρια. Από τις συνταγές τηλεφωνικά. Για να δούμε τι γίνεται. Και φτεδάκια. Και φτεδάκια. Πάλι καλά που είναι φρέσκα, βλέπεις, και δεν είναι κατεψυγμένα. Έχει και ένα καλό. Δίνουμε μεγάλη σημασία στην ποιότητα και στην καθαριότητα. Και στις δικές σου συνταγές. Συνταγές, εντάξει. Κάνει όπως κατέβει. Ακριβώς. Τα πράγματα εμείς πρέπει να αλλάξουμε. Θα δούμε πώς δουλεύει απόψε. Παύρο θα κάνουμε αλλαγή. Και άσε να φωνάζει. Εγώ νομίζω πρέπει να αλλάξω. Φεκτό. Γιατί σε λίγο θα έρθει κόσμος.
Ο 19χρονος γιος του ιδιοκτήτη, ο Κώστας, αναλαμβάνει να στρώσει όλα τα τραπέζια στη σάλα, ενώ ο Έκτορας Μποτρίνη βάζει τη στολή του και κατευθύνεται στην κουζίνα. Πάμε. Καλώς ήρθατε. Πάντα εκεί, ο βασιλιάς στη θέση του πάντα, δεν κουνιέται από εκεί. Περιμένουμε κόσμο. Απόψε θα φανεί τι μετράμε. Θα το πάλεψουμε. Αναμένουμε. Οι πρώτοι πελάτες πάντως ήρθαν. Το εστιατόριο στημένο είναι συμπαθητικό. Δεν θα έλεγα το ίδιο το μενού. Ο Κώστας παίρνει την πρώτη παραγγελία. Μας φέρνει, παρακαλούμε, μία σαλάτα της γιαγιάς, ένα φιλέτο μέτριο ψημένο, μία μπριτζόλα χοιρινή, ένα σνίτσελ καλύτερα. Ωραία. Ευχαριστώ. Κι εγώ. Ακόμα μία μεγάλη παρέα μπαίνει στο εστιατόριο, ενώ η πρώτη παραγγελία φτάνει στην κουζίνα. Πάμε. Τι παραγγελία. Ένα σνίτσελ Γενουά. Ένα αρνίτι. Ένα σνίτσελ Γενουά. Σνίτσελ Γενουά. Και ένα φιλέτο σκάρας. Μέτριο, ωραία, να μου το γράψεις, παρακαλώ. Κανείς δεν ξέρει ότι ο Έκτορας Μποτρίνη βρίσκεται στο Ηράκλειο. Όμως σήμερα το εστιατόριο έχει αρκετό κόσμο. Τι είναι αυτό? Κοτόπουλο τεριάκι θα φτιάξουμε εδώ πέρα. Πού το έμαθες, στην Ινδία? Στην Ινδία. Το κοτόπουλο ψήνεται και η κουζίνα παίρνει φωτιά. Το σαγανάκι, μαλακό. Τι για στο λάδι, κοιτάξτε. Το σαγανάκι όμως δεν λέει να ξεκολλήσει από το χαρτί. Δώστε μου άλλο σαγανάκι, παιδιά. Άλλο σαγανάκι. Μία παραγγελία χάθηκε. Ο Κώστας σερβίρει το σνίτσελ και το μέτρια ψημένο φιλέτο στην οικογένεια. Το συγκεκριμένο πιάτο φτάνει στο τραπέζι χωρίς ιδιαίτερη καθυστέρηση, ενώ ο Γιώργος συνεχίζει να μαγειρεύει με γοργούς ρυθμούς. Ποια είναι τα συμπεράσματα του Έκτορα Μποτρίνη? Η βασική τεχνική του, κύριο Γιώργο, οτιδήποτε μαγειρεύει, σε ποιο τηγάνι. Μάλλον νομίζω ότι δεν πρέπει να το ζητάνε το τηγάνι. Απλά. Το εγώ δεν ξέρω τι να πω. Έχω χάσει αυτά που ξέρω. Τα ξέχασα όλα. Βλέπω καινούργια πράγματα. Μαθαίνω συνεχώς καινούργια πράγματα. Ο Κώστας προσπαθεί να εξυπηρετήσει όλους τους πελάτες που έχουν συγκεντρωθεί, όμως ένας από αυτούς το επιστρέφει δυσαρεστημένο στο πιάτο του. Πριν προλάβει ο Κώστας να το γυρίσει στην κουζίνα, άλλος ένας πελάτης έχει παράπονα. Το φιλέτο του δεν είναι ψημένο όπως το ήθελε και ζητά ένα άλλο. Πώς θα αντιδράσει ο Γιώργος στα παράπονα των πελατών? Τι έγινε? Λοιπόν, πως δεν είναι τεριάκι. Ναι. Και μου φέρανε μέτρια ψημένο, όχι καλό ψημένο. Παράγγειλα ένα κοτόπουλο τεριάκι και αυτό που μου φέρανε δεν μου άρεσε. Δεν ήταν σαν αυτό που είχα ξαναφάει και έτσι το γύρισα πίσω και γύρισα και ζήτησα ένα άλλο πιάτο. Παράγγειλα ένα μέτριο φιλέτο, το οποίο δεν ήταν μέτριο, ήταν πολύ καλό ψημένο. Το γύρισα πίσω και τώρα ελπίζω να μου φέρουν τη σωστή παραγγελία μου. Φτιάξουμε κάπου κι άλλο, έγινε. Ένα φιλέτο, Μαρία. Αυτό είναι για το φούρνο. Πώς νιώθει ο Γιώργος κάτω από τη διαρκή παρακολούθηση του Έκτορα Μποτρίνη? Τώρα ξέρεις κάτι, μας εμποδίζεις, δεν μπορούμε να βγάλουμε τη δουλειά. Λοιπόν, πέρασε έξω, σε παρακαλώ. Έλα, πέρασε έξω και μετά έλα να κάνεις ό,τι παρατηρείς θέλεις. Βέβαια. Τώρα τι θες, να μου σπάσουν τα νεύρα εντελώς? Για να μην έχει μάρτυρες. Θα περάσεις έξω τώρα, σε παρακαλώ, να μπορώ να δουλέψω. Μα έλα, σε παρακαλώ. Εγώ έλα, σε παρακαλώ, Έκτορα, έλα, σε παρακαλώ, πέρασε έξω. Πέρασε έξω, σε παρακαλώ. Βέβαια. Άσε με να δουλέψω λίγο να εξυπηρετήσω τον κόσμο και μετά έλα μας πεις ό,τι θέλεις. Άσε μας τώρα, το διάλογο πάλι απόψε, ναι. Θα τα κάνουμε εδώ, χάμω μπάχαλο. Χωρίστε τα καούλια, τα φαγητά, να φταίει ο Έκτορας. Προσωπικά εκνευρίστηκα πάρα πολύ, γιατί δεν θεωρώ ότι δείχνει σεβασμό προς τους πελάτες. Ό,τι και να γίνεται στην κουζίνα, όποιο πρόβλημα και αν υπάρχει, δεν πρέπει να βγαίνει προς τα έξω. Πίσω στην κουζίνα, ο Γιώργος προσπαθεί να ηρεμήσει. Άστο να το πάω εγώ. Άστο να δω τι θα έχει να πει τώρα. Άστο. Ο σεφ μας τον ακολουθεί. Ορίστε, άνθρωπέ μου, το φιλέτο σου. Για να δούμε τι θα πεις τώρα. Να δούμε. Κύριε, αυτό είναι άψιστο. Καλά, ξέρεις τι θέλεις. Τη μια μου λες ότι ήταν πολυψημένο. Μετά μου λες εγώ το θέλω μέτριο. Σου το φέρνω αυτό, θα μου πεις τελικά τι θέλεις. Δεν γίνεται. Σας ζήτησα μέτριο και μου το φέρατε καλοψημένο. Σας ξαναζητάς, σου γυρίζω πίσω. Μήπως δεν ξέρεις, κύριε, να παραγγέρνεις? Σε παρακαλώ πάρα πολύ, άμα δεν σ' αρέσει το μαγαζί, να μην ξανάρθεις. Σας παρακαλώ. Άκουσες τι σου είπα. Άμα δεν σ' αρέσει το μαγαζί, μην ξανάρθεις. Ψήσιμο δεν είναι αυτό. Σας παρακαλώ. Τι θα πει δεν είναι ψήσιμο αυτό? Τι θα πει δεν είναι ψήσιμο? Όταν το παραγγείλεις σωστά θα το φτιάξουμε. Εντάξει, θα το φτιάξουμε το φιλέτο κανονικό. Άμα δεν σ' αρέσει, τι να σου πω, μην ξανάρθεις. Φτιάξτε άλλο τον άνθρωπο. Γιατί γίναμε θέατρο. Παράδεκτο. Βρίσκω τους πελάτες τώρα. Αύριο το εστιατόριο θα μείνει κλειστό. Θα αλλάξουμε πολλά πράγματα, το μενού. Και θα προσπαθήσουμε να αλλάξουμε και λίγο το χαρακτήρα του. Να κουλάει λίγο. Πάμε τώρα, μην βρίζουμε τον κόσμο. Καλά, βρίζει τον κόσμο. Έλα, πάμε. Μην βρίζει τον κόσμο. Εντάξει, κόσμο τι φταίει. Εσύ απλώνεις την υπηρεσία παλιά απόψε. Έπρωξε καλά. Εγώ θα πληρώσω τίποτα. Ο Τσάμπας πέθανε και ο γιος του δεν χαρίζει. Εσύ θα πληρώσει την υπηρεσία παλιά απόψε.
Οι άνθρωποι δεν ξέρανε τι θέλανε. Τη μια γυρεύανε το ένα, την άλλη γυρεύανε το άλλο. Είπα να τους πετάξω έξω, να τους την πω χοντρά-χοντρά, αλλά μετά έδωσα τόπο στην οργή. Εντάξει, είχε πολλή δουλειά, έγινε λάθη με δύο τραπέζια, αλλά με αυτό που έκανε ο πατέρας μου ένιωσε μεγάλη ξεφτύλα. Δεν ήξερα πού να πάω να κρυφτώ. Ο σεφ μας είδε αρκετά. Δεύτερη μέρα τελείωσε. Ο Γιώργος είναι από την Άξο, αλλά έχει υιοθετήσει το κριτικό ταμπεραμέντο. Είναι εκρηκτικός. Βέβαια, δεν έχει καταλάβει ότι στην κουζίνα χρειάζεται εξειδίκευση, οργάνωση και πειθαρχία. Πράγμα που δεν έχει. Αύριο το εστιατόριο θα μείνει κλειστό. Θα κάνουμε πάρα πολλές αλλαγές. Η μεγαλύτερη που πρέπει να κάνουμε, στο χαρακτήρα του ίσως. Τρίτη μέρα στο Ηράκλειο και ο Έκτορας Μποτρίνη επιστρέφει στο εστιατόριο του 55χρονου Γιώργου, που σήμερα θα παραμείνει κλειστό για να πραγματοποιηθούν οι αλλαγές που έχει στο μυαλό του ο σεφ μας. Παιδιά, σήμερα θα είμαστε κλειστά, πάρτε και έξτρα ρεπό. Έτσι, βλέπω, δεν είναι για ρεπό, όλοι είμαστε χαμόγελα, έτσι. Μα, μαζευτήκαμε. Οπ, καλώς όρισες. Μια χαρά. Καλά. Καλώς ήρθες. Πώς περάσαμε τη νύχτα? Α, ωραία. Ξεκουραστήκαμε λίγο. Ξεκουράστηκες? Λιγάκι. Ηρέμησες? Θα δούμε. Κάτσε. Ηρεμήσουμε. Καθίστε. Σε λίγο, πώς αντιδρά ο Γιώργος στην προσπάθεια του σεφ μας να του ξυπνήσει καλές αναμνήσεις? Έτσι θα ξαναγίνει. Θα την πιέσουμε την κατάσταση. Με ποιο τρόπο θα διαφημιστεί το εστιατόριο προκειμένου να συγκεντρώσει πελατεία? Σας περιμένουμε απόψε. Ναι. Θα καταφέρει όλο το προσωπικό να ανταπεξέλθει στην αναπάντεχη προσέλευση του κόσμου? Σερβίς. Τι κάνουμε, ρε π***ος. Εφιάλτη στην κουζίνα. Εφιάλτη στην κουζίνα στο Ηράκλειο. Ο βραβευμένος μας σεφ και ο ιδιοκτήτης ήρθαν σε σύγκρουση. Άσε με τώρα, μέλο. Η οικογένεια του ιδιοκτήτη κλήθηκε να σχολιάσει το φαγητό του. Πώς σας φαίνεται λοιπόν? Έτσι και έτσι, ε. Οι πελάτες έμειναν δυσαρεστημένοι από το φαγητό και το περιβάλλον του εστιατορίου. Άκουσε τι σου είπα. Άμα δεν σ' αρέσει το μαγαζί, μην τζανάρτη. Δεν είναι αυτό. Ο σεφ μας φωνάζει όλο το προσωπικό για να συζητήσουν. Όπως είπα και την πρώτη μέρα, περιμένω να μας κάνεις τα θαύματά σου. Να μας βοηθήσεις, να δούμε πώς θα φτιάξει όλη η κατάσταση. Θαύματα δεν υπάρχουν. Απλά εγώ θέλω να πω ένα πράγμα. Γιατί ασχολείσαι με πράγματα που δεν ξέρεις? Κοτόπουλο τεριγιάκι, κοτόπουλο γλυκόξουνα. Αυτά βγάλετε, δεν είναι δικά σου. Δεν έχει καμία σχέση. Δεύτερο πράγμα. Γιατί εγώ να έρθω να φάω σε αυτό το εστιατόριο, από τη στιγμή που συμμόχεις το ίδιο μενού με τον delivery, μένω 100 μέτρα, γιατί να έρθω εδώ να φάω, πίσω λόγο? Ούτε ωραία θέα έχεις, ούτε τίποτα. Άρα πρέπει να υπάρχει κάτι το διαφορετικό στο μενού του εστιατορίου από ότι στον delivery. Να το δοκιμάσω, γι' αυτό σε φώναξα. Τρίτο και βασικό. Τι βγαίνεις και τσακώνεσαι με όλο τον κόσμο? Δηλαδή, τι τσακώνεσαι με τους ανθρώπους που να φάει ο πελάτης? Δεν λέω. Σωστό έχει παντά δίκιο. Χθες σου στείλανε κομμάτι κρέας πίσω. Θα μπορούσε να το έχεις πάρει, να του πεις εντάξει, το ξαναφτιάξουμε, τελείωσε η κουβέντα εκεί. Πας και τσακώνεσαι με τον κόσμο. Σας παρακαλώ. Άκουσε τι σου είπα. Άμα δεν σ' αρέσει το μαγαζί, μην τζανάρτη. Όταν είσαι ένα σωρό προβλήματα και σε πνίγουν. Και σκέφτεσαι το ένα, σκέφτεσαι το άλλο. Σκέφτεσαι ότι αύριο το πρωί μπορεί να χάσει το σπίτι σου. Ναι, αλλά δεν σου φταίει όμως ο κόσμος. Εντάξει, δεχτώ. Ουδεμία αντίληση. Ο κόσμος. Εγώ τώρα αρχίζω και καταλαβαίνω τα προβλήματα. Ουδεμία αντίληση. Τα καταλαβαίνω. Αλλά ο κόσμος δεν τα ξέρει. Έχω σπάσει τα νεύρα του, αλλά δεν φταίει. Έχω σπάσει τα νεύρα του, αλλά όλες πρέπει να φάει. Όλες πρέπει να φάει να ηρεμήσει. Δεν μπορεί να ακούει φωνές. Είτε από την κουζίνα. Και θα δείξω ότι έχω δίκιο. Τι θα κάνουμε? Έχετε ένα μπολ γυάλινο? Να, ναι. Θέλω να φέρετε χαρτί και μολύβι και να γράψετε τι γνώμη έχετε για τον Γιώργο. Ο σεφ μας με αυτό το παιχνίδι θέλει να κάνει τον Γιώργο να αναθεωρήσει τη στάση. Για να δούμε τι γνώμη έχουν. Θα δούμε τώρα, θα δούμε. Χωρίς σκέψη, η Μαρία και η Ιωάννα, η βοηθή κουζίνας, αλλά και η οικογένεια του Γιώργου καταγράφουν τη γνώμη τους σε αυτή τη μυστική ψηφοφορία. Ποιες λέξεις θα χρησιμοποιήσουν για το χαρακτήρα του ιδιοκτήτη και τη μεταξύ τους συνεργασία? Λοιπόν, βάζετε τα χαρτάκια μέσα στο βάζο. Μου το δίνεις? Ναι. Ευχαριστώ. Για να δούμε. Τι νομίζεις ότι γράφει το πρώτο? Να νομίζω. Αν ξέρετε, να δούμε. Ξερόλας. Ποιος το γράφει αυτό, ποια μάλλον το γράφει αυτό? Πολύ επίοικης. Φωνακλάς μας αποσυντονίζει. Τον Ιούδα κάνετε πίσω από την πλάτη μου. Τόσο καιρό δεν λέγατε τίποτα. Αυταρχικός. Πιεστικός, σκέτος εφιάλτης. Και στην κουζίνα και στη σάλα. Εντάξει. Ήταν κάποιο λάθος στη συμπεριφορά μου απέναντι στον πελάτη. Εντάξει. Θα και μείνουμε εκεί. Όχι, θα μείνουμε εκεί στο χρυσινό. Προχωρήσουμε. Κοίταξε να δεις. Για αρχή πρέπει να κάνουμε εκτός από τις αλλαγές στο μενού, αλλαγές στο χώρο. Πρέπει να δώσουμε λίγο χρώμα. Θα αλλάξουμε τις καρέκλες. Έτσι ώστε ο άλλος που έρχεται απ' έξω να βλέπει κάτι να τον τραβάει. Τις αλλαγές θα την αναλάβεις εσύ. Εντάξει, πάμετε για δουλειά, παιδιά, εσείς. Πώς φάνηκαν στον Γιώργο οι προτάσεις του Έκτορα Μποτρίνη? Ο Έκτορας βρήκε το χώρο λίγο μουντό, μου πρότεινε κάποιες αλλαγές, θα έρθουν καινούργιες καρέκλες, κάποια άλλα πράγματα. Θα το αναλάβει ο γιος μου αυτό το πράγμα, να ασχοληθεί και λίγο περισσότερο με τη δουλειά.
Οι αλλαγές στο χώρο ξεκινούν. Ο Κώστας, ο μονάχρηγος γιος του Γιώργου, μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό καθαρίζουν το χώρο και ανανεώνουν τη διακόσμηση της τραπεζαρίας. Το συνεργείο που καταφθάνει σε λίγο φέρνει καινούργιες καρέκλες για τη σάλα και τον εξωτερικό χώρο του εστιατορίου. Το μαγαζί δεν ήταν τόσο. Όχι νεανικό, απλά ήταν πιο πιστοδρομικό, πιο ντεμοντέ και δεν ήταν τόσο καλό όσο έπρεπε. Ωραία, βλέπω προχωράμε, ε. Ναι, ναι. Σιγά σιγά αλλάζει η μορφή. Ναι. Ωραία καρέκλα, έχει ανοίξει ο χώρος πάρα πολύ. Αύριο νομίζω θα είμαστε έτοιμοι. Κάτσε. Να κάτσω κι εγώ εδώ. Κοίτα εδώ να δεις τι σου έχω. Πού τη βρήκες τώρα? Θα σε σφύρα σπίτι. Από τη γυναίκα σου. Έτσι, ε. Βέβαια. Μπαίνουμε στα σπίτια τώρα. Βέβαια, κοίταξε. Κούκλος. Ήρθες από την Άξο και έμεινες εδώ. Ε. Ομορφιές. Κοίταξε. Εδώ, μεγάλος. Μουστακαλής. Άσε. Εδώ είναι με κάτι φίλους. Αυτό. Οικογένεια και φίλοι. Γλεντζές. Είσαι δύναμη. Ήμουνα. Τι ήσουνα. Έτσι θα ξαναγίνεις. Θα κάτσουμε, θα αλλάξουμε το φαΐ. Θα την πιέσουμε την κατάσταση. Αφού να σου πω κάτι, όσο και να φωνάζει, είσαι καλός άνθρωπος. Έτσι δεν είναι. Ε. Νομίζω ότι δεν είναι ώρα για συγκίνηση, είναι ώρα για δουλειά. Πάμε. Με ποιο τρόπο θα προσπαθήσει ο Έκτορας Μποτρίνη να αλλάξει τη φιλοσοφία ζωής του Γιώργου? Ο άντρας μου, όταν το γνώρισα, ήταν ένας άνθρωπος ευχάριστος, αγαπητός, τρυφερός. Τώρα δεν τον αντέχω. Μου σπάει τα νεύρα. Εύχομαι με όλο αυτό να ξαναγίνει ο εαυτός του. Καθώς η μέρα φτάνει στο τέλος της, ο βραβευμένος σεφ κατευθύνεται στην κουζίνα για να δημιουργήσει ένα νέο πιάτο. Ετοιμός. Έτοιμος. Πάμε να δούμε δύο πραγματάκια. Πάμε. Λοιπόν, ιταλικό εστιατόριο έχεις. Θα κάνουμε αυτό που εσείς λες σνίτσελ. Οι Ιταλοί το λένε Μιλανέζε. Μιλανέζε. Και το κάνουν με μοσχαράκι γάλακτος. Με την πριζολίτσα από το μοσχαράκι και το γάλακτος. Ωραία. Ναι. Την κόβουμε, την καθαρίζουμε. Ξέρεις, πιο εμφανισιακό. Ναι. Βγάζουμε όλα τα κομματάκια. Ναι. Εσύ φέρε αυγό, αλεύρι, φρυγανιά. Τέσσερα αυγά. Και μέσα αυγά βάλε και λίγο λαδάκι, πολύ λίγο. Εντάξει. Αλευράκι έχουμε εδώ, φρυγανιά. Ωραία. Πιπέρι. Να βάλω εγώ. Βάλε πιπέρι εσύ. Ωραία. Τι θα βάζεις εσύ τώρα? Αλατάκι. Πρώτο φάουλ. Δεν βάζουμε αλάτι. Γιατί? Το περνάμε στο αλεύρι. Ωραία. Ναι. Το χτυπάμε να φύγει το πολύ αλεύρι. Ναι. Το περνάμε στο αυγό. Κοίταξε. Εδώ. Ναι. Το χτυπάμε καλά. Ναι. Η φρυγανιά μπορεί να γίνει και στο σπίτι. Παίρνουμε ψωμί που μας έχει μείνει, ψωμί του τόστ, τις καρδιές, τις ψήνουμε στο φούρνο, τις περνάμε στο μπλέντερ και κάνουμε δική μας σπιτική φρυγανιά, όπως κάναμε σήμερα. Και ξεκινάμε το ψήσιμο σιγά σιγά. Ορίστε. Ένα πιάτο που είναι ωραίο, ρίζει όμορφα, έχει μεγάλες πιθανότητες να είναι και πάρα πολύ νόστιμο. Κοίταξε. Εδώ είμαστε. Εντάξει. Μάλιστα. Ούτε ανάγκη αποστέγνωμα δεν έχει. Κοίταξε τώρα. Αλάτι. Τώρα ρίχνουμε το αλάτι. Και θα σου πω τον λόγο. Είμαστε εντάξει. Πολύ ωραία. Το αλάτι βγάζει το νερό και θα ξεκολλήσει η κρούστα. Το πανάρισμα. Μάλιστα. Καταλαβες. Τώρα κατάλαβα. Κοίταξε. Σύζυμο που λέμε στην Κέρκυρα. Έτσι το λένε και εδώ στην Κρήτη. Έχει κρατήσει τα ζουμιά του. Τραγανό απ' έξω, ζουμερό μέσα. Τώρα αλάτι, πιπέρι, ρίξε όσο θέλεις. Το παίρνουμε και φεύγουμε. Με αφήνει άφωνο. Καμένα. Δοκίμασα το φαγητό του Έκτορα. Ήταν καταπληκτικό, νιώθω μεγάλη αισιοδοξία. Πιστεύω ότι βρήκα την αυτοπεποίθησή μου. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε θαυμάσια. Εδώ είμαι κι εγώ. Δοκιμάσεις. Δοκιμάσω. Έλα. Δοκίμασα κι εσύ. Να μου πεις τη γνώμη σου. Να δεις που άδικο βρίσιμο φάγα χθες. Που μου λέει, κάνε μου, δείξε μου, αν ξέρεις. Η μέρα με τη νύχτα. Δεν παίζεται. Γι' αυτόν το φωνάξαμε. Γι' αυτό. Έλα, πάρε και το κοκαλάκι να τελειώνεις τα. Να το γλύψει για να μην γκρινιάζει. Σαν το σκυλάκι, έτσι που το πετάει το κόκαλο. Εντάξει. Δεν είπαμε σκύλος που καβγίζει, δεν δαγκώνει. Ευχαριστώ. Τέλος πάντων. Ωραίο. Η γραμμή είναι αυτή. Θα κάνουμε ιταλική κουζίνα, απλά πιάτα, να έρχεται ο κόσμος να τα τρώει. Δεν θα τα δεις delivery αυτά. Αυτά είναι για το εστιατόριο. Το delivery είναι άλλη ιστορία. Εντάξει. Έτσι, άμα τα βγάλουμε αυτά delivery, τελειώσαμε. Αυτό θα έρχεται εδώ να το τρώει ο άνθρωπος. Τελείωσε αυτό και όλα τα άλλα θα κάνουμε αύριο. Εντάξει. Τα λέμε αύριο. Στο καλό. Don't eat.
Η τρίτη μέρα τελείωσε. Οι αλλαγές που έγιναν είναι σημαντικές. Αλλάξαμε το μενού και οι αλλαγές στο χώρο συνεχίζονται. Αύριο το εστιατόριο θα ανοίξει. Η μεγαλύτερη αλλαγή που περιμένουμε είναι αυτή στο χαρακτήρα του Γιώργου. Πώς? Μα γεμίζοντας το εστιατόριο με κόσμο φυσικά. Αυτό το εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης αντιμετωπίζει προβλήματα. Ο σεφ μας τις πρώτες μέρες γνώρισε τον ιδιοκτήτη και το προσωπικό και δοκίμασε το φαγητό. Εστίασε στον τρόπο δουλειάς και στις ικανότητές τους. Πώς θα εξελιχθεί η αυριανή μέρα που ο Έκτορας Μποτρίνη θα ολοκληρώσει τις αλλαγές που θεωρεί απαραίτητες για να ξανανοίξει το εστιατόριο? Τέταρτη μέρα στο Ηράκλειο και ο Έκτορας Μποτρίνη επιστρέφει στο εστιατόριο του Γιώργου που σήμερα πρέπει να ξανανοίξει. Εκεί η Κική, η σύζυγος του ιδιοκτήτη, τακτοποιεί το χώρο για τη μεγάλη βραδιά. Τι κάνει όμως ο Γιώργος? Ναι, ναι. 8 η ώρα θα είσαι εδώ. 8 η ώρα. Ναι, 8 η ώρα θα πούμε λεπτομέρειες το βράδυ. Καλά. Καλώς τον έφερα. Το τηλέφωνο μου σε. Συνολογήθηκαμε ένα σερβιτόρο να έρθει το βράδυ να μας βοηθήσει. Ο Κώστας κοιμάται. Παιδί, καταλαβαίνεις τώρα. Ποιος κοιμάται δεν πιάνει ψάρια. Σε νύχτησε. Να έχει και τα νεύρα πώς ανεβαίνουν. Μια το ένα, μια το άλλο. Ωραία, θα σε καλαρώσω εγώ. Βγάλε την ποδιά. Πάμε να διαφημίσουμε το μαγαζί. Έχω μια πολύ καλή ιδέα. Καλή, πολύ καλή. Για να δούμε. Πάμε. Εσύ συνεχίζεις, πάρε τον Κώστα να έρθει. Τελειώνουμε. Με ποιο τρόπο θα διαφημιστεί το εστιατόριο? Στα Λιοντάρια, το κεντρικότερο σημείο του Ηρακλείου, ο βραβευμένος μας σεφ έχει ένα ιδιαίτερο ραντεβού. Καλημέρα, τι κάνετε, παιδιά? Τα παιδιά τα γνώρισα στην Κρήτη. Είναι μαντιναδολόγοι και νομίζω δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να διαφημίσουμε το μαγαζί. Ευχαριστούμε πολύ. Από εδώ ο Γιώργος. Καλώς ήρθατε. Καλά. Προχωράμε, φεύγουμε και ξεκινάμε. Θα έχει ανταπόκριση η ιδέα του Έκτορα Μποτρίνη? Στο κύριο Γιώργο βρίσκεται το φεστιβάλ της γεύσης. Παιδιά, ανοίγουμε απόψε, σας περιμένουμε. Το φεστιβάλ της γεύσης. Αν νιώθεις και αισθάνεσαι πως έχει πιάσει πείνα. Σας περιμένουμε απόψε. Ορίστε, έχουμε τον Έκτορα το βράδυ. Είναι απόψε στην απόλαυση. Ανοίγουμε απόψε, σας περιμένουμε. Πίσω στο εστιατόριο, η Γική με τη βοήθεια του γιού της Κώστα έχει αναλάβει την ολοκλήρωση της διακόσμησης στη σάλα. Το στρώσιμο των τραπεζιών βρίσκεται σε καλό στάδιο και πλέον μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές. Ενώ μία ακόμη έκπληξη περιμένει το Γιώργο σε ένα τραπέζι. Στη θέση της μουντής σάλας τώρα πια υπάρχει ένας χώρος φωτεινός και γεμάτος χρώματα που σε προδιαθέτει να τον επισκεφθείς. Σήμερα ολοκληρώσαμε τις αλλαγές, με βοήθησε και η μητέρα μου σε αυτό. Αλλάξαν τα χρώματα, ο συνδυασμός είναι πολύ καλός, έχει γίνει πιο νεανικό το περιβάλλον. Ελπίζω το βράδυ να πάνε όλα καλά. Ο βραβευμένος μας σεφ και ο 55χρονος ιδιοκτήτης επιστρέφουν από την αποστολή τους. Πώς θα φανεί στον Γιώργο ο ανανεωμένος χώρος? Ορίστε, ζωντάνεψε. Οι αλλαγές τελειώσαν, είμαστε έτοιμοι. Πολύ χρώμα. Άνοιξε ο χώρος. Ζωντανό. Και αυτά? Αυτά είναι ορισμένες ελλείψεις που έχει στην κουζίνα. Ωραία, θα μαγειρέψουμε εδώ απόψε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τα πολλά λόγια νομίζω πρέπει να τελειώνουν και πρέπει να πάμε μια δουλειά. Πάμε. Και ελπίζουμε να αποδώσει η διαφήμισή μας και να γεμίσουμε. Πάμε. Το εστιατόριο μου φάνηκε πάρα πολύ αλλαγμένο. Ναι, μεν είχα δει κάτι καρέκλες, είχα δει τα τραπεζομάντιλα μερικά, αλλά όταν μπήκα μέσα έμεινα με ανοιχτό το στόμα. Πιστεύω ότι έδωσε ένα άλλο στυλ στο μαγαζί. Ο κόσμος θα μείνει πολύ ενθουσιασμένος, πολύ ευχαριστημένος. Είναι κάτι το πρωτότυπο. Η νύχτα φτάνει και τα φώτα στο Ηράκλειο ανάβουν αναδεικνύοντας τα αξιοθέατα του. Είναι η ώρα που τουρίστες και κάτοικοι απολαμβάνουν τη βόλτα τους. Τα σοκάκια της πόλης γεμίζουν από κόσμο και στα καφέ και τα εστιατόρια η κίνηση είναι μεγάλη. Στο εστιατόριο του Γιώργου Δημητροκάλη, ο Κώστας δεν σταματάει να φροντίζει τις τελευταίες λεπτομέρειες και ο χώρος, ζεστός και φιλόξενος, είναι έτοιμος να υποδεχθεί τους πελάτες. Θα αποδώσει όμως η σημερινή διαφήμιση έτσι ώστε το εστιατόριο να γεμίσει με κόσμο? Ο βραβευμένος μας σεφ βάζει τη στολή του και κατευθύνεται στην κουζίνα. Λοιπόν, έτοιμοι, ξεκινάμε. Έτοιμοι. Να δει κόσμος. Αλλάξαμε κατάλογο. Καθαρότητα αλκομενού, πρόσεξε τα ορεκτικά, τα κόψαν όλα. Και έχουμε μπρουσκέτες. Έχουμε καπρέζε που είναι ντομάτα με μοτσαρέλα. Ωραία. Ωραία. Φτιάξουμε όλα τελικά πιάτα. Όπως είναι ο κατάλογος. Έτοιμοι, ξεκινάμε. Έτοιμοι, πάμε. Καλή αρχή. Πάμε. Πάμε. Οι πρώτοι πελάτες περνούν την πόρτα του εστιατορίου και ο Κώστας μαζί με τον νέο σερβιτόρο, τον Δημήτρη, τους υποδέχονται. Ενώ ο κόσμος συνεχίζει να φτάνει, στην κουζίνα δίνονται οι τελευταίες οδηγίες. Ο ιδιοκτήτης ακολουθεί πιστά τις οδηγίες του σεφ μας, την ίδια ώρα που η προσέλευση του κόσμου συνεχίζεται ασταμάτητα. Η διαφήμιση είχε μεγάλη επιτυχία και η αίθουσα γεμίζει πελάτες. Έλα, παιδιά, προχωράμε. Έχει κόσμος αρκετός. Αγόρι, παραγγελίες. Δύο καπρέζε. Δύο προσούτο με πεπόνι. Μάλιστα. Και μία μπρουσκέτα.
Ο νέος σερβιτόρος παίρνει και αυτός παραγγελίες. Σέρβις! Είναι το σέρβις αρκετά γρήγορο. Τι έχεις πάρει. Ωραία, δεύτερη παραγγελία. Προχωράμε, ξεσερβίς κανονικά, έτσι, ξεκινάμε. Παιδιά, πάμε. Παιδιά, βάλτε ταχύτητα, έχει πάρα πολύ κόσμο το μαγαζί, είναι χαμός. Το σέρβις έχει αποσυντονιστεί. Δεν ξέρουν που πάνε, δεν ξέρουν τι κάνουν. Πραγματικά, δηλαδή, είναι μια κατάσταση... Σε λίγο θα γίνει εκρηκτική αν συνεχίσει έτσι. Οι πελάτες ψάχνουν να βρουν τους σερβιτόρους για να εξυπηρετηθούν και η υπομονή τους εξαντλείται. Ο Κώστας δείχνει ανήμπορος να ανταπεξέλθει στη γεμάτη από κόσμο σάλα και στο χώρο επικρατεί αρκετή ένταση. Ο νέος σερβιτόρος παραδίδει λάθος πιάτα στα τραπέζια. Πώς θα εξελιχθεί άραγε η κατάσταση. Σερβις, τι κάνουνε ρε. Τι κάνουνε. Ο σεφ μας χάνει την υπομονή του. Ο Γιώργος έχει ρεμίσει απόψε. Εδώ δίνουμε εξετάσεις απόψε, εξετάσεις. Άκουσε με λίγο, να σου πω. Τώρα, έλα ρε παιδιά, δώσε τα μπροστά, τελειώνουμε. Τις μ***ες απόψε, δεν ξέρουμε που πάνε και που πάνε. Κουταμάρες, αηδίες. Περίμενε τώρα. Εντάξει τώρα, 75 άτομα στους έρθεις δεν τα καταφέρνουνε. Ο Κώστας και ο Δημήτρης φαίνεται να τα έχουν χαμένα. Τι κατάσταση όμως επικρατεί στην κουζίνα. Τι έγινε, δώσε το φέρω. Τα έχουν σπάσει όλα, κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Τι έγινε. Τα σπάσες όλα απόψε, τα διέλυσες. Έλα. Σέρβις. Έχει γεμίσει το μαγαζί από κόσμο. Δεν έχουμε συνεννοηθεί καλά με τον Κώστα, τον άλλο σερβιτόρο. Τα έχουμε χάσει λίγο. Έχουμε προσούτο, πεπόνι, σουβλάκι, μοτσαρέλα, ντομάτα, ρόκα παρμεζάνα. Η Ιταλία σε ένα πιάτο, ας πούμε. Έλα, γορί. Προχωράς. Το σέρβις προσπαθεί να συντονιστεί. Τελικά ο Κώστας αναλαμβάνει να προμηθεύσει τα ποτά, ενώ ο Δημήτρης σερβίρει τα πιάτα στα τραπέζια. Παιδιά, πάμε να στείλουμε μπρουσκέτα στα τα δύο τραπέζια. Έκτορα, απόψε θα τρελαθούν όλοι. Πέρασε από το θα κουφαθούν, έστω θα τρελαθούν. Καλό. Προοδεύουμε. Τα ιταλικά πιάτα του Έκτορα Μποτρίνη έχουν μεγάλη απήχηση. Και οι πελάτες απολαμβάνουν τις νέες γεύσεις που προσφέρει απόψε το εστιατόριο του Γιώργου. Όλοι δείχνουν ικανοποιημένοι με το φαγητό και οι παραγγελίες συνεχίζουν ασταμάτητα. Τελείωσε ο φασισμός του Τεριάκη από απόψε. Έτσι, ναι. Στα τραπέζια όλα τα πιάτα άδειασαν, ενώ το εστιατόριο εξακολουθεί να είναι γεμάτο. Ποια είναι όμως η άποψη του κόσμου για τα νέα πιάτα. Το περιβάλλον είναι υπέροχο, η ατμόσφαιρα φανταστική. Συνήθως έπαιρνα delivery, αλλά τώρα είναι πιο γνήσια ιταλική κουζίνα και πιστεύω ότι θα έρχομαι πιο τακτικά. Σήμερα συμμετείχα και εγώ στη διαφήμιση του καταστήματος και είπα να έρθω να δοκιμάσω τις συνταγές του Έκτορα. Πραγματικά ήταν πολύ ωραία. Και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα είμαι μόνιμος στα μόνος καταστήματος. Τα καταφέραμε κι απόψε. Είναι πολλοί κόσμος, είδες, δεν το περίμεναμε. Πάρα πολλοί. Στην αρχή κολλήσανε, αλλά τα βγάλαμε καλά. Εντάξει, λοιπόν, είσαι πρώτος. Ο δρόμος είναι αυτός, θα έρθω να σε ξαναδώ. Σε περιμένω ανυπόμονα. Είδες που ρέμισε, φώναζε, τώρα γίναμε κολλητοί. Έτσι, έτσι. Ωραίος τύπος. Λοιπόν, επίτρεψε μου μισό λεπτάκι. Ό,τι θέλεις. Επειδή και εγώ είμαι επαρχιώτης και μου αρέσει να λέω ένα ευχαριστώ με τον τρόπο μου, αυτό είναι για σένα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, αφού δεν με έσφαξε, μου το έδωσε δώρο. Λέει ένα μαχαίρι κριτικό, η απόλαυση σου δίνει, έτσι τιμάνε κριτική, τον έφτανα ποτρίνη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό εδώ είναι ένα... Είναι ξηράφι, έτσι, δεν είναι αυτό μαχαίρι. Αυτό εδώ είναι ένα μπουκάλι ρακί από την Κρήτη, να το πιούμε με τους φίλους σου. Να σε καλά. Και αυτό εδώ είναι ένα μπουκάλι κίτρο από την Άξο και αυτό να το πεις με τους γονείς σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τι άλλο να σας πω, είμαι συγκινημένος πολύ. Εδώ και εύχομαι να ξαναπούμε. Ορίστε. Αγόρι, γεια σου. Εντάξει και κουράγιος. Μπορεί να φωνάσεις και πού, αλλά δεν είναι κακός. Χάρηκα πολύ. Να είσαι καλά. Υπομονή. Εγώ θα σου τη στείλω παράσημο. Θα αλλάξουν όλα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, τα πούμε. Καλά, φίλε μου. Γεια σου, παιδιά. Ο Έκτορας στην αρχή μου ανέβαζε το αίμα στο κεφάλι. Το ένα δεν τ' άρεσε, το άλλο του ξύνιζε, με έβγαζε τελείως άχρηστο. Σιγά σιγά όμως στην πορεία είδα έναν άνθρωπο να θέλει να μου δώσει κάτι το διαφορετικό, να θέλει να με κάνει να αποκτήσω μια αισιοδοξία και μια αυτοπεποίθηση στον εαυτό μου. Η αποστολή στην Κρήτη ολοκληρώθηκε. Τελειώσαμε και στην Κρήτη. Ένα ρητό λέει ότι όποιος σας συμμαρχίζει, καλά τελειώνει. Εμείς εδώ αρχίσαμε με φωνές και βρισιές. Τελειώσαμε με ένα μαγαζί γεμάτο κόσμο και με στην τρελή χαρά.
Δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Ο Γιώργος είναι ένας υπερήφανος άνθρωπος, ένας οικογενειάρχης που παλεύει για το μεροκάματο. Λίγο φωνακλάς. Εδώ δεν θα βρείτε το καλύτερο εστιατόριο της Κρήτης. Θα βρείτε πλέον ένα ιταλικό εστιατόριο γειτονιάς με σπιτικό φαγητό. Το υπόλοιπο τα αφήνω σε εσάς. Τρεις εβδομάδες μετά, στο Ηράκλειο της Κρήτης η κίνηση στους δρόμους είναι μεγάλη. Τι γίνεται όμως στο εστιατόριο του Γιώργου Δημητροκάλη? Πελάτες καταφθάνουν συνεχώς και το τηλέφωνο χτυπάει ασταμάτητα για νέες παραγγελίες. Τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος έρχεται, ενθουσιάζεται από τον ανανεωμένο χώρο, συνεχώς μας ρωτάει για τις αλλαγές που έγιναν, ζητάει να δοκιμάσει τις συνταγές του Έκτορα. Όλοι μένουν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Από τότε που έφυγε ο Έκτορας, τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Η δουλειά έχει ανέβει πολύ, κόσμος μπαίνει πολύ στο μαγαζί, αλλά εκτός αυτού δουλεύει σε τον delivery, τα τηλέφωνα χτυπάνε συνέχεια. Ο Γιώργος ήταν μέσα στα νεύρα, μέσα στην ένταση, φώναζε συνέχεια, τα έβαζε με όλους. Τώρα μετά την επίσκεψη του Έκτορα έχει ηρεμήσει, έχει γίνει άλλος άνθρωπος. Όλα πάνε καλά. Έκτορα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε περιμένω πώς και πώς να ξανάρθει στην Κρήτη, να έρθει να πιούμε τις κουδιές μας, να φάμε 8 στο φούρνο, να γίνει πάλι ο χαμός, όπως εκείνο το βράδυ. Να είσαι καλά, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Χαίρομαι που ο Γιώργος κατάφερε να αυξήσει την πελατεία του. Μα πιο πολύ χαίρομαι για την αλλαγή στη συμπεριφορά του, αυτή που είχε ήταν απαράδεκτη. Αν συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο, είμαι σίγουρος ότι θα βγει από το οικονομικό αδίέξοδο που έχει. Με την υπομονή βέβαια, γιατί ο Γιώργος είναι αξιώτης και είναι σκληρό κανίδι. Και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει. Στο επόμενο ξεχωριστό επεισόδιο, ο Έκτορας Μποτρίνη επιστρέφει σε κάποια από τα εστιατόρια που πριν από μερικούς μήνες είχαν ζητήσει τη βοήθειά του. Πιστεύω ότι είσαι η τελευταία μου ελπίδα. Μετά έρχεται το λουκέτο. Τι προβλήματα αντιμετώπιζαν τότε και ποια είναι η πορεία του σήμερα? Του κόβει λίγο το μυαλό τώρα. Και προσπαθώ πάρα πολύ. Κατάφεραν όλες οι επιχειρήσεις να βγουν από τον εφιάλτη. Είναι αυτή η ιδέα. Δεν σου μάθει τίποτα, έτσι. Η κατάσταση από εκρηκτική που ήταν έχει γίνει καυτερή. Όλες οι απαντήσεις την επόμενη εβδομάδα σε ένα ξεχωριστό εφιάλτη στην κουζίνα.